Σε μεγαλύτερη προστασία της λίμνης Παμβότιδας μέσω προεδρικού διατάγματος ελπίζουν τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, που άκουσαν με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την προσφυγή του Συλλόγου και ακύρωσε την κοινή υπουργική απόφαση του 2003 περί χαρακτηρισμού της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβότιδας ως περιοχή οικοανάπτυξης, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αριστίδη Σωτηριάδη έχει πολλές αρνητικές ρυθμίσεις. Η 22.943 κοινή υπουργική απόφαση είχε πολλές αρνητικές ρυθμίσεις σε βάρος της λίμνης. Μείωνε την έκτασή της κατά 5.000 στρέμματα, περιορίζοντας την αυθαίρετα στα αναχώματα. Νομιμοποιούσε εμέσως τα μπαζώματα και τις παράνομες καταλήψεις λιμναίων εκτάσεων. Απέκλειε για πάντα την επικοινωνία της λίμνης με τις πηγές Μητσικελίου και τους υδροβιότοπους, ανοίγοντας έτσι δρόμο για οικοδοποίησή τους. Επέτρεπε νέες γεωτρήσεις και ανέγερση πολυόροφων οικοδομών σε ελάχιστη απόσταση από αυτή. Σύμφωνα με τον κύριο Σωτηριάδη, η περιοχή από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοπάνων έως την Αμφιθέα έχει μπαζωθεί σε βάθος 300 μέτρων και η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση δεν λάμβανε κανένα μέτρο για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και τη δίωξη των καταβατητών. Επίσης, με την οριοθέτηση κατά κάποιον τρόπο της περιοχής προστασίας της λίμνης στα όρια των αναχωμάτων, άφηνε πίσω από τα αναχώματα τους δύο μεγάλους υδροβιότοπους. Ο υδροβιότοπος της περιοχής Αμφιθέας, που είναι περίπου 2.000 στρέμματα, και ο άλλος ο μεγάλος και πολύ σημαντικός υδροβιότοπος της περιοχής από Ανατολή μέχρι Κατσικά. Εκείνο είναι 3.500 περίπου στρέμματα. Λοιπόν, αυτοί οι υδροβιότοποι πλέον καταδικάζονται να οικοπεδοποιηθούν. Δίποτε πολλές αποφάσεις και πολλά έργα που έχουν γίνει μετά την ακύρωση της αποφάσεως θα πρέπει να τροποποιηθούν.